Έχουμε συνδεθεί και καλησπερίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδε, ήσασταν πριν από λίγο σε κομματική εκδήλωση του Πασόκ Αργύρου Αναργύρου και πληροφορούμε ότι δεχθήκατε επίθεση εκεί. Τι ακριβώς έγινε, μπορείτε να μας πείτε? Ναι, είναι μία από αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνει το Πασόκ τώρα στην Αθήνα. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, η οποία και έγινε. Αλλά όπως τον τελευταίο καιρό πολλές φορές συμβαίνει, υπήρχαν κάποια άτομα απ' έξω τα οποία αυτή τη φορά δεν αρκέστηκαν στο να διαμαρτυρηθούν για κάποιο πρόσωπο, για κάποια πολιτική, αλλά είχαν έρθει και να χτυπήσουν και χτύπησαν. Ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Πασόκ, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς με 2 χτυπήματα στο κεφάλι, το ένα με ξύλο, και το άλλο ένα πρόσωπο είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου των Αγίων Ανεργύρων, όπως ο δήμαρχος κ. Νίκος Αράντης με ενημέρωσε, ο οποίος και αυτός μεταφέρθηκε στο Γεώργιος Γεννηματάς, αν καλά ενημερώθηκα για τον κύριο πρόεδρο. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, όλα αυτά έγιναν σε κομματική εκδήλωση του Πασόκ? Ναι, ήταν απ' έξω. Ήταν, ας πούμε, όπως τα λέγαμε παλιά όταν ήμασταν νέοι εμείς, οι αντισυγκεντρώσεις των αγανακτισμένων. Μάλιστα. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν για να φωνάξουν, γιατί και η φωνή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Ήρθαν για να χτυπήσουν. Τους πιάσατε? Και εγώ δεν τους ξέρω, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, κύριε Πρετεντέρη. Εκεί δεν υπήρχε κανένα να τους πιάσει? Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι. Πάει ένας με ένα ρόπαλο και δέρνει και δεν τον πιάνει κανένας. Είμαι πολιτικός. Συμφωνώ, αλλά λέω ότι είναι απ' έξω. Επιτροπή Πορυφθούρησης. Ξέρω όμως ότι ο δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων, όταν άρχισε η ομιλία, γιατί ο κύριος Σαράντης εισηγήθηκε τη δική μου μας ομιλία, τη δική μου του κυρίου Αϊδόνη και του κύριου Τιμοσίδη, είπε ότι ξέρει τα ονόματά τους και τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν. Εγώ είδα 2 παιδιά μπροστά μου, δεν ξέρω αν είναι σε κάποιο πολιτικό χώρο, δεν ξέρω τι είναι. Ο δήμαρχος όμως είπε τα ονόματά τους. Ήταν πολλοί αυτοί που ήταν εκεί ή λίγοι? Νομίζω, αν είδα εγώ καλά, γύρω στα 15 με 20 άτομα, αλλά δεν έχω και την ακριβή εικόνα. Και μέσα οπλοφορούσα, δηλαδή, γιατί μέσα... λέτε ότι ένας από τους 2 που χτυπήθηκε έχει φέρει 2 τραύματα, το ένα από ξύλο. Ναι, το ένα είναι από ξύλο. Έτσι με ενημέρωσαν. Ο άνθρωπος στην αρχή μιλούσε. Ο κύριος Τιμοσίδης, που είναι και γιατρός, τον συμβούλευσε να πάει στο νοσοκομείο. Δεν ήθελε να πάει, αλλά μετά από λίγο καιρό λιποθύμησε. Λοιπόν, είναι χτύπημα στο κεφάλι. Συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ζούμε σε ευνοούμενη χώρα. Ήρθαν 15 τύποι, πλακώσαν με τα ρόπαλα στο ξύλο και κανείς, φύγανε ενόχλητοι, κανείς δεν τους έπιασε. Όταν έφυγα εγώ, αφού έκανα την ομιλία μου, επαναλαμβάνω γιατί έκανα κανονικά την ομιλία μου, ήμασταν πάρα πολλοί για να μην κάνουμε την ομιλία μας, και όταν οι αντισυγκεντρωσίες καταφέρνουν να σε κάνουν να μην κάνεις την ομιλία σου, εσύ έχεις χάσει. Για μένα το πολιτικό στοίχημα ήταν να γίνει η ομιλία και έγινε μια χαρά. Όταν λοιπόν εγώ έφυγα, νομίζω ότι ήταν απ' έξω. Δεν έχω. Κύριε, δεν είμαι αστυνομικός εγώ, κύριε Πρετεντέρη.